Η παραπατοποίηση του νερού είναι ένα σύγχρονο θέμα. Είναι και μία από τις πλέον προσοδοφόρες business. Είναι η διαχείριση του νερού. Την ίδια στιγμή λοιπόν που το 1 τρίτο του παγκόσμιου πληθυσμού ζει σε χώρες που αντιμετωπίζουν τρομερά προβλήματα υδροδότησης, πάνω από ένα δισεκατομμύριο άνθρωποι στερούνται καθαρό ποσοστό νερό. Όπου εφαρμόστηκαν λοιπόν οι πολιτικές εμπορευματοποίησης και ειδικοποίησης, οι τιμές εκδοξεύτηκαν στα ύψη. Η ποιότητα του νερού χειροτέρεψε. Μανυπολόγησε τις συνέπειες για τους λαούς και το περιβάλλον, αφού η στρατηγική του κεφαλαίου οδηγεί σε πιέσεις που ασκούνται στους υδατικούς πόρους, στη μείωση των αποθεμάτων του νερού, την εκτεταμένη ρήπανση των υπόγειων νερών και τις επιπτώσεις στον υδρολογικό κύκλο. Θα πάμε λίγο παρακάτω, γιατί έχουν καλυφθεί τα περισσότερα ζητήματα από αυτά. Αλλά όχι μόνο αυτό, η Ευρωπαϊκή Ένωση, η Παγκόσμια Τράπεζα και άλλοι καπιταλιστικοί οργανισμοί πρωταγωνιστούν στη διαδικασία ιδιωτικοποίησης των υπηρεσιών ίδρυψης και αποχέτευσης, προωθώντας τη σύμπραξη εταιρική σχέση μεταξύ δημοσίου ιδιωτικού τομέα ΔΙΤ και τα ΖΙΤ αποτελούν τη σύγχρονη μορφή ιδιωτικοποίηση, εμπορευματοποίηση που είναι άκρο προσοδοφόρο για το τομέα ιδιωτική διαχείριση των νερών. Για την ρυθμιστική αρχή υδάτων τα είπαν οι συντροφοί αναλυτικά, οπότε το προσπερνάω. Λοιπόν, υπάρχει, πάμε παρακάτω, το παραμικρό ενδεχόμενο για να μην λειτουργήσει η δίψα του κέρδου λοιπόν για του ιδιώτε και για το κεφάλαιο. Γι' αυτό δεν ενεργοποιούνται και σε αυτό το τομέα. Υπάρχει περίπτωση ιδιωτικοποίηση να μην έχει δραματικές επιπτώσεις για την ποιότητα του νερού και τις αποχέτευσης και στα τιμολόγια? Αυτό ρυθμίζει στην ουσία η ρυθμιστική αρχή υδάτων. Δεν υπάρχει, απαντάμε εμείς, και όχι μόνο εμείς, αλλά και η πλειοψήφια του λαού που κατέβηκε στις διαδηλώσεις και ήταν μαζί μας, αλλά και η εμπειρία που έρχεται και από τις υπόλοιπες χώρες, έτσι, στον κόσμο. Γνωρίζουμε λοιπόν ότι οι οδηγίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι να επενδύσουν ιδιώτες στο νερό, αφού εκτιμούν ότι θα εξελιχθεί σε βασικό χώρο άντλησης κερδών. Πρόσφατο δημοσίευμα κάνει λόγο για τη δίψα της Wall Street για νερό. Ενώ οι πέντε μεγάλοι παίκτες παγκοσμίως που δραστηριοποιούνται στον χώρο είναι η Veolia, η οποία έχει εξαγοράσει και το μεγαλύτερο ποσοστό της ΣΟΕΣ, η Akbar, η RWE, η SUR, και σε αυτή τη στιγμή κατέχουν το 34% της αγοράς, με τάση να πάνε παραπάνω. Το πρώτο ζήτημα λοιπόν που δημιουργεί η ιδιωτικοποίηση του νερού είναι καταρχάς η ίδια εξασφάλιση ενός φυσικού αγαθού, απαραίτητο για τη ζωή. Επιπλέον σε πολλά μέρη του κόσμου, όπως στην Αυστραλία, τον Καναδά, το Μαρόκο, την Αργεντινή, τη Νέα Ζηλανδία, την Νότια Αφρική, έχουν καταγραφεί συγκεκριμένα περιστατικά μόλις των νερών και ταυτόχρονα αύξηση των τιμολογίων και προβλημάτων στην πρόσβαση μετά την ιδιωτικοποίησή του. Αλλά και τα παραδείγματα των ιδιωτικοποίησεων στην Ευρώπη είναι καθόλου αρνητικά. Για παράδειγμα, στην Αγγλία, με την κυβέρνηση τη Σάτσερ, πούλησε τις εταιρείες ίδρυυσης προς 5,2 δισεκατομμύρια στερλίνες, παραγράφοντας ταυτόχρονα και το χρέος αυτών των εταιρεών, που ήταν σχεδόν ισόποσο, δίνοντάς τους επιπλέον μπόνους ως ενίσχυση με το λαό να πληρώνει το λογαριασμό. Το ίδιο θα γίνει και εδώ, φαντάζομαι, εάν δεν το σταματήσουμε. Πέρα από τα προβλήματα χρέους και αύξηση των τιμολογίων που δημιουργεί η ιδιωτικοποίηση, είναι και το ζήτημα είναι βαθύτατα ιδεολογικό, πολιτικό και ηθικό. Είναι βασικό στοιχείο αυτό όταν το νερό μετατρέπεται σε κέρδος και η χρήση του νερού σε πελάτες. Το κεφάλαιο συνεχώς ποσοτικοποιεί και πραγματικοποιεί τη φύση με διαφόρους και πολλούς τρόπους, έτσι ώστε να ιδιοποιηθεί τους φυσικούς πόρους και να κερδίσει από αυτό. Στη Βρετανία, για παράδειγμα, έγινε συστηματική προσπάθεια ιδεολογικής επικράτησης μιας λογικής εμπορεύματος μέσα στην αλλαγή της γλώσσας. Η φύση έγινε φυσικό κεφάλαιο και οι φυσικές διεργασίες υπηρεσίες του οικοσυστήματος. Η πρόθεση αυτής της οικολογίας της ανοιχτής αγοράς, οι Άγγλοι το λένε free market environmentalism, μιας καπιταλιστικής πολιτικής διαχείρισης των φυσικών πόρων, που ισχυρίζεται πως μπορεί να επιφέρει παράλληλη οικονομική ανάπτυξη και προστασία του περιβάλλοντος, διαταράσσει τη διαλεκτική σχέση της κοινωνίας και περιβάλλοντος και αποσυνδέει την κοινωνία και την κοινή γνώμη από τη γνώση για το οικοσύστημα στο οποίο ανήκει. Οι υποθέσεις του ιδιωτικοποίησης του νερού σχετίζονται επίσης με διαφθορά. Σε Ευρώπη αλλά και Αμερική έχουν καταδικαστεί αξιωματούχοι του δημοσίου, διότι χρηματίστηκαν από τις εταιρείες κυρίως Σουέζ και Veolia. Η Σουέζ είναι η γαλλική εταιρεία που έχει δηλώσει το ενδιαφέρον και έχει πάρει ένα κομμάτι της ΕΙΑΘ, το 5%, αν θυμάμαι καλά. Στις περιπτώσεις των ιδιωτικοποιημένων δικτύων ίδρυυσης, εκτός από τις αυξημένες τιμές, παρατηρήθηκε και η χαμηλή ποιότητα υπηρεσιών, όπως και στον τομέα των σκουπιδιών και απορριμμάτων, εγκατάλειψη των δικτύων κλπ. Γι' αυτό και στην Ευρώπη η κινητοποίηση υπέρ του δημοσίου και κοινωνικού χαρακτήρα των υπηρεσιών κοινή ωφέλεια συνεχώς και αυξάνονται. Ο πιο διάσημος πόλος που έχει διεξαχθεί ως σήμερα για το νερό έγινε στη Βολιβία το 2000 στην Κοτσαμπάμπα, που πρωτεύουσα της Βολιβίας, όπου η εκτόξευση των τιμολογίων έως και 2.000% λοιπόν, που ακολούθησε, οδήγησε τη δημιουργία λαϊκών αγώνων ενός κοινωνικού κινήματος που κέρδισε τη μάχη, καταφέροντας να ακυρωθούν τα συμβόλαια της πολυεθνικής που είχε αγοράσει τη δημόσια εταιρεία ίδρυυσης. Μετά την παρόντιση φυσικά της Παγκόσμιας Τράπεζας και του Ντουρουτού, σε 5 πόλεις, δήμους και περιφέρειες της Νότιας Αφρικής, όπου ιδιωτικοποιήθηκαν οι εταιρείες ίδρυυσης,
ή ανατέθηκε σε μονοπόλια η διοίκησή τους, management, περίπου 10 εκατομμύρια Νοτιοαφρικανοί είδαν τις χρήσεις τους να στεγνώνουν αφού τους διεκόπτει η ίδρυυση και επειδή δεν μπορούσαν να πληρώσουν τους βάστιχους λογαριασμούς. Κάπου 2 εκατομμύρια άλλοι έπεσαν θύματα έξωσης από τους δικηγόρους των εταιριών ίδρυυση προχώρησε σε κατασχέσεις αναποζημίωση για τους απλήρωτους λογαριασμούς, μια κατάσταση που έφερε ένα κύμα λαϊκών αντιδράσεων στην πολιτική ιδιωτικοποίηση του νερού. Η εταιρεία Suez, μόλις εμφανίστηκε στην Αυστραλία, είχε ως συνέπεια το 1998 το νερό στο Σίδνεϊ να μολυθεί σε ασύλληπτα επίπεδα από παράσιτα, αφού η εταιρεία δεν θεωρούσε ότι ήταν υποχρεωμένη να φέρει αυτούς τους οργανισμούς από το νερό. Η ίδια εταιρεία πάλι εξαγόρασε στις αρχές της δεκαετίας του 90 την εταιρεία ίδρυυσης Αργεντινής. Η τιμή του νερού μέχρι την εκδίκηση της Suez, όπως και στις υπόλοιπες χώρες, εκτοξεύθηκε. Όπως επιπλέον αποδείχθηκε το 90% των λιμάτων, η εταιρεία δεν τα επεξεργάζεται, τα έριχνε στον ποταμό του Ρίο Ντελαπλάτα. Το ίδιο έκανε και στο Μιλγουόκι, που είχε δρανοποιήσει τις αντλίες σε κατάργαση των λιμάτων και με τα οποία τα έριχνε στη λίμνη του Μίτσιγκαν. Στον Καναδά, τουλάχιστον 7 άνθρωποι πέθαναν στο Βάρκετον του Οντάριο όταν προσβλήθηκαν από το βακτήριο η πόλη. Και πάει, να μην μακρηγορώ, και συνεχίζεται όπου γίνεται αυτό το πράγμα, συνεχίζουν τα ίδια τα ίδια. Ένα περίεργο παράδειγμα είναι η Ιρλανδία. Όσο και αν ακούγεται παράξενο, ήταν μέχρι πρόσφατα η μοναδική χώρα μέλος του ΟΑΣΑ που το νερό προσφερόταν δωρεάν. Χωρίς καμία επιβάρυνση. Η πολιτική αυτή θεωρήθηκε φυσικά απαράδεκτη. Τα αστικά επιτελεία που απέτυχαν με τις κατευθύνσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης από το 2010 κιόλας την επιβολή τυπολογίων στο νερό, δέσμευση που καθυστέρησε να εφαρμοστεί αρκετά χρόνια λόγω των πολύποφων αντιδράσεων και διαμαρτυριών των λαών. Σήμερα, χοντρικά μετά από όλες αυτές τις κινητοποιήσεις, η μέση χρέωση για την ίδρυυση ανέρχεται περίπου στα 160 ευρώ το χρόνο. Κλείστε ακόμα είναι περιπτώσει ανά τον κόσμο που θα μπορούσαν να φέρουν το ίδιο αποτέλεσμα για όλου του λαού. Για να μην μακρηγορούμε λοιπόν, εξυγχρονισμό λοιπόν για εμά είναι η ικανοποίηση των λαϊκών αναγκών και όχι τα κέρδη. Το ΚΚΕ επιμένει ότι το νερό είναι κοινωνικό δικαίωμα, δεν μπορεί να αποτελεί εμπόρευμα. Ο ενιαίο κρατικό φορέα νερού που θα διαχειρίζει το σύνολο των εντατικών πόρων που θα προχωρά στο σύνολο των αναγκαίων έργων υποδομή και θα συνεργάζεται με την κρατική βιομηχανία παραγωγή του αναγκαίου υλικού με αποκλειστικό κριτήριο την ικανοποίηση των αναγκών του λαού για επαρκέ, φθηνό, ασφαλέ και ποιοτικό νερό. Αυτό είναι το πραγματικό περιεχόμενο του εξυγχρονισμού. Για να μην πούμε λοιπόν το νερό νεράκι, χρειάζεται συνεχής αγώνας ενωτικός όλων των εργατών, υπαλλήλων, αγροτών, αυτοαπασχολούμενων επαγγελματιών, επιστημόνων, νέων, συνταξιούχων και γυναικών στους δρόμους όλης της Ελλάδας και κυρίως, επειδή έχουμε και προεκλογική περίοδο, ΚΚΕ πολύ πιο δυνατό.